στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο που γίνονται οι αδειοδοτήσεις. Εμείς είχαμε εκφράσει από την αρχή την ανησυχία μας για το νέο τρόπο αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο αρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού κ. Βασιλιάδης το αντιλήφθηκε και μας κάλεσε σε τεχνική σύσκεψη. Εκεί βάλαμε όλα τα πράγματα και τα θέματα επιτάπητος. Αρχίζει μια νέα περίοδος για την αδειοδότηση των αθλητικών κέντρων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι φάκελοι οι οποίοι υπάρχουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση και τώρα πλέον θα αδειοδοτούνται από την περιφέρεια, τα κέντρα αυτά πρέπει να έρθουν στην περιφέρεια, αλλά θα καταγραφούν πρώτα οι καταστάσεις και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε αθλητικό κέντρο, οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Γιατί για να αδειοδοτηθούν χρειάζονται να γίνουν και κάποια έργα. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα βάλουν οι ιδιοκτήτες των έργων. Αν είναι το Αλγαζάρ, πρέπει η Γενική Γραμματεία. Αν είναι ένα ιδιωτικό γήπεδο, πρέπει να το βάλει ο ιδιοκτήτης. Αν είναι του Δήμου, πρέπει να τα βάλει ο Δήμος. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Και επειδή θέλουμε να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, τους είπαμε από τώρα με μια τεχνική σύσκεψη που κάναμε να φέρουν τις αλλαγές οι οποίες χρειάζονται με μια τροπολογία στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα να δουν και πόσα χρήματα χρειάζονται για να έρθουν σε μια κατάσταση βελτίωσης αγωνιστικής και ασφάλειας απέναντι στους ανθρώπους που παρακολουθούν, αλλά και στα παιδιά και στις ομάδες οι οποίες παίζουν. Βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Πιστεύω με συνεργασία και συνέργεια να πετύχουμε να έχουμε καλά αθλητικά κέντρα στην περιοχή μας στη Θεσσαλία. Μέχρι 31/8/2018 λειτουργούν κανονικά, γι' αυτό και λέμε ξεκινάμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι 31/8 και όσα έχουν άδειες που λήγουν μετά 31/8 ισχύουν αυτές οι άδειες μέχρι τη συλλήξη τους. Αν λήξουν πριν από 31/8 είναι με βάση νόμου 31/8 τελευταία διορία για τη συμμόρφωση.